Ξανά μαζί κυρίες και κύριοι στην εκπομπή μας Τζάμπολ και πάμε αμέσως τώρα λεμεσό. Πάμε με την βοήθεια της τεχνολογίας μέσω Skype στην Λεμεσό να δούμε τον Φίλιππο Τίγκα, τον καλαθοσφαιριστή του Απόλλωνα. Playmaker του Απόλλωνα, playmaker της εθνικής μας ομάδος. Φίλιππε, καλό σου απόγευμα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, Φίλιππε μου, πώς ήταν η χρονιά. Δεν καταφέρατε να μπείτε στην τετράδα και να διεκδικήσετε κάτι περισσότερο. Πώς ήταν γενικότερα η χρονιά και η δική σου και της ομάδας? Η χρονιά δεν ήταν ούτε επιτυχημένη, ούτε αποτυχημένη ταυτόχρονα. Γιατί σε συνδυασμό με την αλλαγή των προπονητών, διάφορων παιχτών, διάφορους τραυματισμούς που αντιμετωπίσαμε καθ' όλη τη διάρκεια τη σεζόν, όχι μόνο συγκεκριμένα χρονικά περίοδα. Φτάσαμε σε ένα σημείο που ήμασταν στο παρακάτι να μπούμε στην τετράδα. Δυστυχώς για μας το ΑΠΟΕΛ νίκησε τον κεραυνό αφήνοντας εμάς έξω. Αλλά παρόλα αυτά πιστεύω ότι ήταν μια χρονιά η οποία θα τη θεωρούσα σε ένα βαθμό πετυχημένη. Ναι. Για τον Φίλιππο ήταν πετυχημένη η χρονιά? Για μένα ναι. Δηλαδή, σε ηλικία 18 ετών, έλαβα τόσες πολλές εμπειρίες από παίχτες, προπονητές, τόσες πολλές γνώσεις που σε καμία περίπτωση δεν θα τη θεωρούσα αποτυχημένη. Ναι. Φίλιππε, πώς ήταν η επιστροφή σου στην Κύπρο? Γιατί θεωρώ ότι το να παίξει στην ΑΕΚ Αθηνών θα ήταν ένα πολύ μεγάλο σχολείο για σένα. Σίγουρα. Οι εμπειρίες, οι γνώσεις από προπονητές, το μπάνκι, από τον κόουτς Μπάνκι, από τον κόουτς Παπαθεοδόρου, παίχτες σαν τον Keith Langford που είναι παίχτες Ευρωλίγκας, έλαβα τόσες πολλές γνώσεις και εντός και εκτός γηπέδου, προκειμένου να με βοηθήσουν επαγγελματικά στη σταδιοδρομία μου. Οπότε αυτό πιστεύω ταυτόχρονα με βοήθησε πολύ στο να μπορώ να έχω μια χρονιά σαν αυτήν. Ναι. Θα έλεγες ότι η επόμενη σου χρονιά θα είναι σαφώς καλύτερη, Φίλιππε, από τη φετινή? Με την εμπειρία που κουβαλάς πλέον από την Ελλάδα, με την εμπειρία στον Απόλλωνα, με όλα αυτά τα οποία κέρδισες, με την παρουσία δίπλα από τον Ντόρση, γιατί ας μην ξεχνάμε και ο ξένος που είχε ο Απόλλωνας, ο Ντόρση, ήταν ένα και είναι ένα σπουδαίο όνομα για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ισχύει. Φαντάζομαι μόλις σας τα είπατε, οπότε θεωρώ και εγώ ίδιος ότι η επόμενη χρονιά θα είναι ακόμα καλύτερη. Και εγώ σαν παίχτη σωματικά θα δουλέψω και πνευματικά έχω απολάβει τόσα πολλά από παίχτες και προμονητές, οπότε θεωρώ πως σίγουρα η επόμενη χρονιά θα είναι ακόμα καλύτερη. Φίλιππε, πολλοί λένε ότι για να, στο μπάσκετ ειδικά, για να προχωρήσει κάποιος νεαρός πρέπει να δουλέψει πάρα πολύ το καλοκαίρι μόνος του. Είσαι από αυτούς που το έχουν κάνει στα προηγούμενα χρόνια? Είσαι από αυτούς που θα το κάνουν μάλλον αυτό στα επόμενα χρόνια? Ποτέ δεν υπήρχε χρονική περίοδος που να άφησα το μπάσκετ. Δηλαδή, ναι, τώρα θα υπάρξει μια περίπτωση δύο εβδομάδων όπου θα ξεκουραστώ. Αλλά θέλω να πω ότι είναι συνεχής η προσπάθεια για βελτίωση. Ναι. Πάντως, οπότε, ναι. Φίλιππε, πρέπει να σου πω ότι όταν έκανες την μεταγραφή από την Κύπρο στην ΑΕΚ, ήμουνα απόλυτα σίγουρος ότι θα πετύχαινες στην ΑΕΚ, γιατί σε ξέρω και ξέρω πόσο αγαπάς κιόλας αυτό που κάνεις. Δηλαδή δεν είναι ότι είσαι απλά ένας καλαθοσφαιριστής, αγαπάς πραγματικά αυτό που κάνεις, το άθλημα της καλαθόσφαιρας το αγαπάς. Εκτιμώ πολύ ότι πιστεύατε σε μένα, γιατί δεν είναι πολλοί που σε μια ηλικία 15 ετών πιστεύανε ένα μικρό Κύπριο κοντό καλαθοσφαιριστή να πετύχει στην Αθήνα. Ναι, θεωρώ ότι αν σε ξέρανε κάποιοι από μικρό, νομίζω θα είχαν και οι ίδιοι την ίδια ιδέα που είχα και εγώ για σένα. Τώρα, ο επόμενος σου χρόνος θα σε βρει στην Κύπρο,
Γιατί κάτι έχω ακούσει και για υποτροφία. Φυσικά τώρα είσαι στρατό, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Σωστά, είμαι στρατό, ναι. Ναι. Υπάρχει κάτι στο μέλλον για να πας ξανά εξωτερικό ή θα μείνεις στην Κύπρο για τον επόμενο χρόνο, ας πούμε. Κοιτάξτε, είναι πολύ νωρίς για να πω τι θα κάνω του χρόνου. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποιες ευκαιρίες για εξωτερικό και ταυτόχρονα στην Κύπρο. Οπότε θα το κρίνω και εγώ και η δική μου όταν φτάσει η ώρα, δηλαδή προς το καλοκαίρι. Ναι. Αλλά προς το παρόν δεν έχω κάτι που να μπορώ να πω ότι σίγουρα θα μείνω Κύπρο ή σίγουρα θα φύγω ξανά στο εξωτερικό. Άλιστα. Άρα το σίγουρο το μόνο είναι ότι θα δουλέψεις σκληρά την χρονιά που μας έρχεται, το καλοκαίρι μάλλον, για να είσαι έτοιμος για τη χρονιά που μας έρχεται. Φίλιππε, θα ήθελα και την άποψή σου γενικότερα για το επίπεδο της κυπριακής καλαθόσφαιρας. Ταξίδεψες, είπαμε, στην ΑΕΚ, είχες πάρα πολλές εμπειρίες, μεγάλες εμπειρίες, δίπλα από σπουδαίους παίκτες. Ερχόμενος πίσω στην Κύπρο, πώς το βρήκες στο μπάσκετ μας? Πιστεύω, μέσα από, από αυτή τη χρονιά, το μπάσκετ της Κύπρος είναι κάπως underestimated. Δηλαδή, άσχετο που είναι η Κύπρος, είμαστε μια μικρή χώρα, mm-hmm. έχουμε παίχτες και Κύπριους και ξένους πολύ ψηλού επίπεδου. Εσείς είπατε μόνοι σας ότι, ας πούμε, ο Απόλλωνας φέτος είχε το Ρίτσαρντ Ντόρση. Ναι. Έχουμε παίχτες, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Απόλλωνας, όπως το Ραφαήλ Ελευθερίου που ήταν στην Αμερική. Σωστό. Ήταν στην Ελλάδα. Οπότε πιστεύω το μπάσκετ της Κύπρου είναι σε ένα καλό επίπεδο. Μπορεί όχι όσο, για παράδειγμα, της Ελλάδας αυτή τη στιγμή, αλλά είναι όντως σε ένα ψηλό επίπεδο. Τι χρειάζεται, Φίλιππε, παιδιά της ηλικίας σου και πιο μικρά ασφαλώς, τι χρειάζεται να γίνει για να τους φέρουμε πιο κοντά στο μπάσκετ, να τους κάνουμε να ασχοληθούν με το άθλημα? Κοιτάξτε, η Κύπρος γενικά είναι, πιστεύω, πάντα ήταν του ποδοσφαίρου. Ναι. Αλλά τα τελευταία χρόνια όντως παρατηρούμε ότι τα νερά παιδιά του μπάσκετ έχουμε ονόματα και ταλέντα που βγαίνουν mm-hmm. πίσω. Οπότε η προσπάθεια που γίνεται αυτή τη στιγμή από την Ομοσπονδία της Εθνικής Ομάδας φέτος, αυτό προωθεί τον Κύπριο νέο να ασχοληθεί πραγματικά με τον μπάσκετ και να το αυξήσει τις ελπίδες να ασχοληθεί επαγγελματικά στην Κύπρο. Ναι. Άρα ένα σημαντικό στοιχείο είναι και το γεγονός ότι υπάρχουν πλέον μόνο 3 ξένοι που δίνει περισσότερο χρόνο και χώρο στους Κύπριους. Σωστά. Είδατε διάφορους παίχτες που, για παράδειγμα, πέρσι δεν είχαν τόσο μεγάλο χρόνο συμμετοχή και πραγματικά φέτος έδειξαν τι μπορούν να κάνουν. Οπότε, mm-hmm. ναι. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Για την Εθνική, Φίλιππε, τι θα έλεγες? Η Εθνική, πιστεύω, μέσα από τα 2 παράθυρα που ήμουνα, είναι σε πολύ καλό δρόμο. Δηλαδή, η Ομοσπονδία έχει αρχίσει μια προσπάθεια εδώ και 2-3 χρόνια και αυτό συνεχίζεται να εμπλουτίζει την ομάδα με νεαρούς παίχτες. Οπότε, πιστεύω πραγματικά ότι σε μια περίοδο 3-5 ετών θα βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο, προκειμένου να ανταγωνιζόμαστε με διάφορες χώρες. Mm-hmm. Και μια τελευταία ερώτηση. Ο Στέφανος είναι καλά? Ακολουθεί τα βήματα του μεγάλου? Ακολουθεί, αδερφού. Και ο νεαρός, τα ακολουθεί. Είναι έτοιμος και αυτός? Φίλιππε? Είναι έτοιμος. Λέω, ναι. Είναι έτοιμος και αυτός για να κάνει τα δικά σου βήματα και να σε ξεπεράσει ακόμη? Πιστεύω, ναι. Είναι σε πολύ καλό δρόμο. Ωραία. Οπότε, Φίλιππε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια και πάλι για την παρουσία σου και στην ΑΕΚ και στη φετινή χρονιά που επέστρεψες στον Απόλλωνα και περιμένουμε πάρα πολλά από σένα και έχουμε προσδοκίες για σένα να ξαναφύγεις στο εξωτερικό και να λάμψει το αστέρι σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σου, Φίλιππε. Λοιπόν, αυτά, κυρίες και κύριοι, και από τον Φίλιππο Τίγκα, έναν νεαρό, ταλαντούχο και πολλά υποσχόμενο καλαθοσφαιριστή. Σε λίγο θα πάμε τώρα και στο επόμενο μας θέμα.